Διευθυντής της Τροχιάς Αρχηγείου. Κύριε Σπύρου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Σπύρου. Δυστυχώς πρέπει να σας ρωτήσουμε ξανά πώς έγινε ακόμη ένα τροχαίο θανατηφόρο. Και πάλι ο ανθρώπινος παράγοντας, κύριε Δημήτρη, αλλοδαπή 47 ετών στο μεσημέρι, η ώρα μία, οδηγούσε το αυτοκίνητο της προς το χωριό Επισκοπή της Πάφου. Από τα δεξιά της σταύρωνε μία Κύπρια 72 ετών. Δεν εκτίμησε σωστά την κατάσταση, αντί να σταματήσει και να προσέξει την πεζή. Την χτύπησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και το απόγευμα η ώρα 6 να χάσει τη ζωή της, να πεθάνει στο νοσοκομείο εκεί όπου μεταφέρθηκε νοσηλεία. Είναι τραγικά τα αποτελέσματα, κύριε Κινήτρη. Όπως είπατε πολύ σωστά, μέσα σε 9-5 νεκρούς, η αντίστοιχη περίοδος κατά τον μήνα Νοέμβριο ολόκληρον έτσι ήταν 3 μόνο νεκροί. Φέτος έχουμε 5 και ευελπιστούμε ότι με την βοήθεια του Θεού και χάρη στις προσπάθειες που κάνουμε χωρίς να σταματούμε, και το λέω υπεύθυνα καθόλου, προς όλες τις κατευθύνσεις τρέχονται οι προσπάθειες μας, κάθε μέρα 24 ώρες το 24ωρο ολόκληρη αστυνομία στους δρόμους. Τον περασμένο Δεκέμβριο είχαμε 5 νεκρούς, ευελπιστούμε φέτος να τους μειώσουμε ή να μην έχουμε άλλον νεκρό και να έχουμε εις το τέλος του έτους του 2018 μείωση. Κύριε Σπύρου, σε σχέση με το χθεσινό θανατηφόρο, την χτύπησε τη γυναίκα, την εγκατέλειψε και επέστρεψε? Ναι, την χτύπησε, την εγκατέλειψε και επέστρεψε σε μισή ώρα εκεί στη σκηνή του. Και ήταν ακόμη εκεί η γυναίκα που χτυπήθηκε? Η γυναίκα που χτυπήθηκε μεταφέρθηκε, απλά ήταν η αστυνομία εκεί και προβαίνει σε εξετάσεις γύρω από το σύμβα. Εκείνο το χρονικό διάστημα που χάθηκε μπορεί να στήχησε στη ζωή στην 72χρονη για να φύγει το μήνυμα ότι μπορεί να χτυπήσουμε κάποιον, αλλά να μπορούμε και να το σώσουμε κιόλας. Ή ήταν ακαριέως ο θάνατος? Όχι, δεν ήταν ακαριέως ο θάνατος. Σου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ήταν ζωντανή όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το θέμα όμως ήταν ότι η εγκατάλειψη της σκηνής, εγκαταλείπεις τη σκηνή, να αφήνεις έναν αβοήθητον άνθρωπο, διότι δεν μπορεί να ισχυριστεί. Είναι θέμα εξετάσεων, αλλά δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν πρόσεξε ότι έγινε το δυστύχημα. Τι ισχυρισμούς προέβαλε, κύριε Σπυρού, σας το είπε αυτό, ότι δεν την είδα, δεν το πρόσεξα? Όχι, δεν μπορούμε να ξέρουμε επακριβώς τους ισχυρισμούς. Πιθανόν να φοβήθηκε εκεί που χτύπησε την πεζή, να φοβήθηκε και μετά όταν αντελήφθη ότι η πράξη της ήταν καταδικαστέα και δεν μπορούσε να βοήθει, αφήκει αβοήθητον έναν άνθρωπο, να επέστρεψε πίσω. Και συνελήφθη, είναι υποσύλληψη τώρα, κύριε Σπύρου? Μάλιστα, συνελήφθη και αυτήν τη στιγμή προσάγεται στο δικαστήριο για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης για διευκόλυνση των ανακρίσεων και συμπλήρωση των εξετάσεων. Και είναι αντιμέτωποι με ποια δικήματα τώρα? Εγκατάλειψη σκηνής, ανθρωποκτονία, τι μπορείτε να μας πείτε αυτά? Είναι ανάλογα, δηλαδή για την εγκατάλειψη της σκηνής σίγουρα, διότι εντάξει, επέστρεψε, είναι ελαφρυντικό για αυτήν από τη μια πλευρά, διότι επέστρεψε, αλλά το θέμα γιατί ζητείται η προσωποκράτηση της είναι για να εντοπιστεί μαρτυρία, για να δώσει φως στην όλη υπόθεση, δηλαδή του δυστυχήματος, το πώς επεσυνέβη το δυστύχημα. Και επειδή πλησιάζει και το τέλος του χρόνου, κύριε Σπύρου, αν μπορείτε να μας πείτε τους αριθμούς των θυμάτων από τροχαία για το 17 και να δούμε τι γίνεται με το 18. Μας μένει ένας μήνας και κάτι. Την αντίστοιχη περίοδο πέφτει σαν σήμερα, κύριε Δημήτρη, ήταν 48, ενώ φέτος έχουμε έναν περισσότερο, 49. Και μέχρι το τέλος του έτους πόσα πήγανε πέρσι τα θύματα? Είναι μέχρι το τέλος 53. Α κλείσουμε με το δικό σας μήνυμα, κύριε Σπύρου. Παρακαλώ τον κόσμο από το βάθος της καρδίας μου. Ο πόνος είναι μεγάλος που νιώθει όχι μόνο η αστυνομία, αλλά και ολόκληρη η Κύπρος που βλέπει καθημερινά να χάνονται ζωές.
άδικα τον αδίκο. Δυστυχώς βρισκόμαστε μπροστά σε μια τραγική κατάσταση και σίγουρα εκεί που καταλήγουμε είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Αν δείτε τα τελευταία 5 δυστυχήματα, είναι καθαρά ο ανθρώπινος παράγοντας. Λίγη προσοχή δεν βλάπτει όταν οδηγούμε. Έρχονται Χριστούγεννα. Θέλουμε να σταματήσουν οι θανάτοι στην άσφαλτο. Είναι άδικα να χάνονται ζωές νέων ανθρώπων τόσο άδικα ή κάποιων ανθρώπων που κάποιοι τους περιμένουν στο σπίτι τους. Επιτέλους, ας ανοίξουν τα αυτιά όλοι οι οδηγοί, όλοι οι χρήστες του δρόμου και να γίνουν πιο προσεκτικοί. Πιο προσεκτικοί για να μην θρύνουμε θύματα. Πλησιάζουν γιορτές, κύριε Κινήτρη, και είναι κρίμα να μένουν ορφανά από τη στιγμή που οι γονείς τους αυτήν τη στιγμή θα πήγαιναν στα καταστήματα να τους ψωνίσουν δώρα για τα Χριστούγεννα. Λυπούμε πάρα πολύ να γίνονται μητέρες, να γίνονται συγγενείς στα μαύρα αυτές τις άγιες ημέρες που πλησιάζουν. Ας ελπίσουμε ότι ο αριθμός θα μείνει στους 49, κύριε Σπύρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.